Τουλμάνα στην καρδία μαλωτή τη μονή, εσπρινάνε τα μαλλιά μ'κι ψυμκή τα γιάννη. Το μάτι μπουλών, το αίμα παγών και αραεύα των θάλαντων. Αυτή η απουσία 200 χρόνων επίσημες επαφές με το ελληνικό κράτος πραγματικά μας έδωσε και το μέγεθος του κινδύνου αλλά και το μέγεθος της δύναμης του ελληνισμού. Αυτοσυντηρήθηκε αυτός ο ελληνισμός και κατάφερε να κρατήσει τα πιο γνήσια, τα πιο αυθεντικά στοιχεία της ελληνικότητάς του, που είναι η παράδοση, ο πολιτισμός, η ορθοδοξία, τα τραγούδια και το πάθος, το φλογερό πάθος για ό,τι είναι ελληνικό, για ό,τι είναι Ελλάδα. Και εσύ που όλα τα πάντα βλέπεις ήλιε, δίθε με εγώ Θεός, απ' τους θεούς τι πάσχω. Μα πάλι ούτε να κλείσω κι ούτε να μην κλείσω το στόμα μου μπορώ. Γιατί για να προσφέρω στους ανθρώπους τα δώρα μου, έμπλεξα σε τούτες ο δύστιχος τις συμφορές. Καύκασος, εδώ σε αυτό το απόμακρο για την αρχαιότητα βουνό του Καυκάσου, οι αρχαίοι Έλληνες εναπόθεσαν από την αχλή του χρόνου το μύθο του Προμηθέα Δεσμότη, του πατέρα των αρχηγετών του ελληνισμού. Εδώ σε αυτό το χιονισμένο βουνό, στην κορυφή Ελπρούς, στα 5.642 μέτρα, ο Δίας εξόρισε, έδεσε και βασάνισε τον Προμηθέα, επειδή έκλεψε και έδωσε στους ανθρώπους, παρά τη θεϊκή προσταγή, τη φωτιά, την πηγή της γνώσης και των τεχνών. Και εδώ, στην περιοχή της Κολχίδας, η μυθολογία φέρνει το Φρίξο να θυσιάζει το χρυσό μαλλοδέρας, το κρυάρι που δόρισε ο Ερμής στο Φρίξο και την αδελφή του Έλλη για να φύγουν από την Ελλάδα στη χώρα των Γόλχων. Εδώ επίσης, σε αυτά τα απόμακρα για την εποχή μέρη της Κολχίδας, τοποθετείται το τέρμα της αργοναυτικής εκστρατείας με τον Ιάσουνα που ξεκίνησε από το βασίλειο της Ιολκού στο Δυτικό Αιγαίο και έφτασε με το πλοίο του την Αργό, το πρώτο πλοίο που διέσχισε τον Άξενο Πόντο, ως τη χώρα του Χρυσού και του Σιδήρου, το κράτος του βασιλιά των Γόλχων Αίτη, του πατέρα της Μηδίας. Και αργότερα, οι Έλληνες από την εποχή του Καρκού φέρνουν τα περιστέρηματα της δημογραφικής τους ανάπτυξης
από την Ελλάδα και τη Μικρά Ασία στις χώρες του Καυκάσου και χτίζουν πλειάδα ελληνικών πόλεων. Διοσκουριάς, Πιτιούς, Φάσης, Βαθύς Λιμίν, Ερμόνασα, Γοργιπία, Ταναής και άλλες ελληνικές πόλεις καθίστανται μέσα στον χρόνο γνήσια παραγωγικά μέρη του ελληνισμού. Και από τότε η Ελλάδα είναι εδώ. Με τον ελληνισμό, άλλοτε να παίζει ουσιαστικό και κυρίαρχο ρόλο και άλλοτε να υπομένει καρτερικά και να ανθίσταται στα όσα του επεσόρευσε η σκρή μοίρα των ιστορικών γεγονότων της περιοχής και το απόμακρο της απομόνωσης από τον υπόλοιπο ελληνισμό. Και σήμερα ακόμα, εδώ γύρω από την περιοχή του βουνού, του σκληρού πόνου και των βασάνων του Προμηθέα, στην Υπερκαυκασία και τον Βόρειο Κάφκασο, παρά τις δραματικές ιστορικές συγκυρίες που δέχτηκε ο ελληνισμός μέσα στον χρόνο, ζουν ως άλλοι προμηθείς, κάτω από τραγικές συνθήκες επιβίωσης, πάνω από 200.000 Έλληνες. Και είναι εδώ Έλληνες, δεσμότες των πολλών προβλημάτων και της απομόνωσης, με την Ελλάδα στην καρδιά γνήσια και προσταγμένη, να υπομένουν και να ελπίζουν. Η σχέση των Ελλήνων με τους Γεωργιανούς είναι μια πολύ παλιά σχέση. Εμείς τους λέγαμε Ήβυρες και Ιβυρία την περιοχή τους. Και αυτοί με τη σειρά τους εμάς μας αποκαλούσαν Μπρεζέν. Είναι σημαντική αυτή η αθνονυμία που έχουν για τους Έλληνες οι Γεωργιανοί, με την έννοια ότι το Μπρεζέν σημαίνει ο σοφός άνθρωπος. Και για αυτούς στη γλώσσα τους ο ελληνικός λαός λέγεται Μπρεζενεσβίλη, δηλαδή η γη των σοφών ανθρώπων. Αυτό λοιπόν με τον πιο συμβολικό τρόπο δείχνει το πως οι Έλληνες ιστορικά, λόγω ενός συγκεκριμένου ρόλου που είχαν, ήταν η εθνότητα που έφερνε σε επαφή τους λαούς αυτούς του Καυκάσου και του Εύξηνου Πόντου με αυτόν που λέγαμε τότε πολιτισμένο κόσμο. Ο πολιτισμός και οι τέχνες λοιπόν εισβάλλουν στην Ισραίου, ας πούμε καλύτερα, στην Γεωργία μέσω των σοφών ανθρώπων, μέσω των Μπρεζέν, μέσω των Ελλήνων. Και ακριβώς σαν ανάμνηση όλου αυτού του ιστορικού ρόλου, οι Γεωργιανοί ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούν το εθνονύμιο Μπερζέν, σοφός άνθρωπος, για να ονομάσουν τους Έλληνες.